Όμαλα διεξήχθη ψηφοφορία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών χθες 25 Ιανουαρίου. Οι κάλπες άνοιξαν κανονικά στις 7 το πρωί, ενώ ο καιρός ήταν ευνοϊκός για την προσέλευση των ψηφοφόρων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών καλέστηκαν να ψηφίσουν 231.192 ψηφοφόροι στα 437 εκλογικά τμήματα και 2 ετεροδημοτών. Η διαδικασία κύλησε πολύ ομαλά. Στην αρχή υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά μόλις όταν άρχισε η κανονική ροή, τα πράγματα κύλησαν πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχε κανένα πρόοπτο, όλα κυλούσαν ομαλά. Προβλήματα μόνο στην Προσφυγική Επιτροπή. Το μόνο πρόβλημα είχαμε και με τα ψηφοδέλτια στην Ανταρσία, σε κάποια τμήματα τα οποία ήταν κακοτυπωμένα από το τυπογραφείο. Τα οποία όμως αντικαταστάθηκαν από άλλα που ήταν κανονικά. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα για τα αποτελέσματα τόσο των ποσοστών των κομμάτων, όσο και για τη σταυροδοσία των υποψηφίων στις Σέρρες από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στη διάρκεια της ημέρας είχαμε και μετά τις 9 το βράδυ είχαμε και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα κόμματα, τη σταυροδοσία. Ήταν άμεση η ροή. Ναι, ήταν άμεση η ροή, γιατί χρησιμοποίησαμε και τα τηλέφωνα και τα φαξ ώστε να παίρνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ γρήγορη σχετικά η διαδικασία και από τους δικαστικούς, παρόλο που ήταν μόνοι τους και δεν είχαν φορευτικές επιτροπές, έβγαλαν σχετικά γρήγορα αποτελέσματα. Για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όσον αφορά τις έδρες, πώς κατανέμονται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή οι έδρες είναι 2 στη Νέα Δημοκρατία, 1 στο ΣΥΡΙΖΑ, 1 στη Χρυσή Αυγή, 1 στο Ποτάμι, 1 στους Ανεξάρτητους Έλληνες.